Πού πάμε, πάμε Χαλκιδική. Φτάσαμε 90.000. Μα δεν είναι διακοπές αυτές, αγάπη. Αυτό είναι ο εφιάλτης μου. Ζω τον εφιάλτη. Καλά, περνάμε ήδη τέλεια όμως. Πώς γίνεται αυτό? Πλέκουμε, πλέκουμε τώρα, Φίλιππε, πλέκουμε. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog! Λοιπόν, μπορεί αυτή η συνθήκη... Αχ, κουφάθηκα. Μπορεί αυτή η συνθήκη να σας θυμίζει κάτι, αλλά βλέπετε εδώ πράγματα έτσι, ρούχα, που αυτό τι σημαίνει. Πάω διακοπές και κάνω πάλι το ίδιο βίντεο. Όχι, δεν πάμε σαν Σαντορίνη αυτή τη φορά. Πού πάμε? Πάμε Χαλκιδική. Πάμε στο σπίτι της Κατρίνας, της φίλης μου της Κατρίνας, στη Χαλκιδική. Θα πάω πρώτα Θεσσαλονίκη, μαζί με τη Βάλια. Θα βρούμε εκεί στη Θεσσαλονίκη την Κατρίνα που έχει πάει ήδη και θα πάμε μετά στη Χαλκιδική να περάσουμε έτσι τρεις μερούλες, λίγο χαλαρά, λίγο να ξεκουραστούμε, γιατί παιδιά πραγματικά... Τι να σας λέω έτσι, οι τελευταίες εβδομάδες... Πω, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Αχ, το πόδι μου. Είναι οι τελευταίες εβδομάδες της εκπομπής, οπότε όσοι βλέπετε καλό μεσημεράκι, ξέρετε ότι κάθε χρόνο στην τελευταία εκπομπή κάνουμε τρέλες. Οπότε πλησιάζει η τελευταία εκπομπή και η κατάσταση είναι πλέον τραγική. Δουλεύουμε κάτι 12 ώρα ας πούμε, είναι του τρελού η φάση, αλλά πάμε τώρα διακοπές, θα γίνεται ταυτόχρονα και λίγη δουλίτσα, αλλά τουλάχιστον θα είμαι στη Χαλκιδική. Πήρα καινούργια βαλίτσα, ας ξεκινήσουμε από τα πολύ σημαντικά. Γιατί όσοι έχετε δει το vlog της Σαντορίνης, θυμάστε ότι εγώ δεν έχω μικρό βαλιτσάκι. Οπότε πήρα βαλιτσάκι, γιατί αυτό που μου είχε φέρει η μάνα μου ήταν φρικτό. Εν τω μεταξύ το είχε δει το vlog που έλεγα ότι είναι φρικτό και με είχε πάρει τηλέφωνο και μου έλεγε παιδί μου, τι είναι αυτά που λες στα βίντεό σου? Παιδιά, η κατάσταση εδώ είναι του τρελού, νομίζω είμαι έτοιμος. Το δωμάτιο έχει γίνει έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι με το βρακί. Για να μην νομίζω ότι σας λέω ψέματα δηλαδή. Πού είμαι, ωραία. Και μπαίνω για μπάνιο. Λόγια και σιώπες σε μια κατηφόρα. Αλλάξω καιρός, έρχεται η μπόρα. Έλα παιδιά, φύγαμε! Λοιπόν, έχω πάρει ταξί τώρα. Πρέπει να στείλω και μήνυμα στη Βάλια ότι ξεκινάω. Θα περάσω να την πάρω από το σπίτι της. Ήτανε να έρθει και ο Πέτρος με τον Αντρέα, αλλά τελικά, για να τους κρατάω το φανάρι σε αυτά τα ζευγάρια. Αλλά τελικά δεν μπορέσανε λόγω υποχρεώσεων. Ωραία. Φύγαμε. Ρου! Το γατί πού είναι, θέλω να το χαιρετήσω. Παιδί μου, είμαι σίγουρος ότι έχει καταλάβει ότι θα φύγω πάλι. Θέλει τα σνακ του. Κάτσε να δεις πώς θα έρθει τώρα. Ρου! Παιδί μου, πού είσαι? Α, σήμερα είναι η μέρα που θα τρελαθώ. Ρου! Ρο! Το γατί είχε κλειστεί σε μία ντουλάπα μέσα. Επειδή είναι πια τρελό. Γεια σου, αγαπάω πάρα πολύ. Αύριο θα έρθει η μαμά μου να σε δει. Να θυμάσαι το πορτάκι σου. Σ' αγαπάω, θα μου λείπεις. Γεια σου! Πιστεύω είχε κρυφτεί επίτηδες. Γιατί δεν ξέρω τι θα φύγω. Πείτε με τρελό, αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Θα κάνουμε μία στάση πρώτα. Ναι. Να πάρουμε μια κοπέλα. Και μετά πάμε κατευθείαν αεροδρόμιο. Παιδιά, φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο και το boarding ανοίγει στις 7 παρα 10. Οπότε είμαστε οριακά, τρέχουμε. Η Βάλια είναι πάρα πολύ χαλαρή. Επίσης, να ξέρετε ότι η Βάλια φοβάται τα αεροπλάνα. Οπότε θα περάσουμε τέλεια! Είσαι έτοιμη? Όχι, να μπει στο αεροπλάνο? Καθόλου, ποτέ δεν θα είμαι. Έλα ρε Βάλια, δεν είναι τίποτα. Δεν θα μπορούσα να είχα πάρει και το ρου τώρα που πήραν αυτοί οι άνθρωποι το σκυλάκι. Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε
παιδιά. Ήταν να φύγουμε 7.30 και τελικά θα φύγουμε 8. Όμορφα. Πάρα πολύ καλά έχει πάει αυτό. Βάλια, πώς νιώθεις? Αυτή τη στιγμή λίγο περίεργα. Νιώθεις λίγο περίεργα. Γιατί? Θα είσαι έτοιμη? Καθόλου. Έχεις αγχωθεί? Τύχης μας. Οι συναδελφοί μου και εγώ σας ευχόμαστε να ευχάριστο ταξίδι μαζί μας. Ξεκινάμε επιτέλους. Το Θεσσαλονίκη. In command of the aircraft Airbus 320 is Captain Damianidis. Face mask is mandatory for the flight about your personal involvement. Όλα τέλεια, φτάσαμε. Εντάξει, πάντως ήμουνα πάρα πολύ καλός φίλος και πάρα πολύ υποστηρικτικός. Πραγματικά. Δεν ξέρω τι θα έκανες πραγματικά σε αυτή την πτήση χωρίς εμένα. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να κοιμάται με το που μπαίνουμε στο αεροπλάνο και να ξυπνάει με το που φτάνουμε στο αεροπλάνο. Όχι, ξύπνησα 5 λεπτά πριν φτάσουμε. Και η φίλη μας η Κατρίνα! Είστε ρε μα... Έλα, βρίσου το! Έλα, έλα, Φίλιππε! Παιδιά, εμείς ήρθαμε για φαγητό και αυτό εδώ είναι βασιλικό χτένι. Μπορεί και να τρελαθώ, ούτε που ξέρω τι είναι. Και εδώ σαλάτα. Α, και κρασί πάντα. Αυτό εδώ είναι παστιτσάδα με αστακό. Ναι. Βέβαια. Παιδιά, ήρθανε και τα γλυκά. Έχουμε φάει, ας μη σας πω τώρα, τον κόλο μας. Αυτό εδώ είναι lemon pie και αυτό εδώ είναι τιραμισού. Το Κατρινάκι. Η Βάλια. Τα γλυκά. Παιδιά, μόλις μπήκαμε στο αμάξι. Βασικά η Κατρίνα ψάχνει το σπίτι της. Το βρήκες? Φέρνουμε με ένα κρυπτό. Αρχικά να δω πώς λειτουργεί αυτό το αυτοκίνητο. Έχουμε ξεκινήσει. Όχι. Όχι, όπιστε. Τώρα δεν θέλω να με ενοχλείς ενώ οδηγώ και θέλω να κοιτάς. Παιδιά, εγώ πήρα και αυτό το βιβλίο για να το διαβάσω. Αν το έχετε διαβάσει. Όταν θα διαβάσω το αυτοκίνητο, για αύριο στην παραλία. Αν το έχετε διαβάσει, γράψτε μου στα σχόλια αν είναι καλό. Το έχω δει κάπου πολύ να παίζει. Καταρχήν, σκέφτουσα μοναχός. Εσύ ποτέ. Γι' αυτό είναι. Πρέπει να φτάσω σε ένα άλλο level. Εκπαιδεύστε το μυαλό σας για να ζείτε με γαλήνη και σκοπό κάθε μέρα. Μία ώρα και 6 λεπτά. Γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο σπίτι. Παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Αν έχετε κολλητό φίλο, ένα vlogger, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε φτάσει στο σπίτι και ψάχνουμε να βρούμε το HDMI. Έλα ρε παιδί μου, το βρήκα. Έλα, θα βάλουμε να δούμε Νικολούλη. Επιτέλους, Παναγία. Επιτέλους, Παναγία, θα γίνει το όνειρό μας πραγματικά. 600 χιλιόμετρα για να δούμε. Παιδιά, κάναμε μία ώρα για να έρθουμε από Θεσσαλονίκη Χαλκιδική. Στο πρώτο το πόδι. Είμαστε στο πρώτο το πόδι στις Πευκοβελώνες. Πευκοβελώνες. Πευκοβελώνες δεν λέγεται εδώ που είμαστε. Ναι, λέγεται εσύ Πευκοβελώνες. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι Χαλκιδική. Αλήθεια. Ναι, δεν έχω ξανάρθει ποτέ. Κοίτα. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εγώ δεν έχει ζητεί ποτέ, είναι και σκοτάδι. Ναι, αλλά δεν έχει. Καλά. Αύριο που θα ξημερώσει θα μου πει. Παιδιά, ήρθε αυτό το γατί έξω από την μπαλκονόπορτα της Κατρίνας και μπορεί εγώ να τρελαθώ. Και του δίνουμε τώρα λίγο μπιφτεκάκι, γιατί είναι μικρό και όμορφο και κουκλάκι. Και πιστεύω θα το πάρω μαζί μου στην Αθήνα, το εννοώ. Το εννοώ. Κοίτα! Έλα εδώ. Καλά, ε. Το ξέρεις ότι θα έρθεις στην Αθήνα τώρα εσύ? Παιδιά, καλημέρα. Ξύπνησα πριν 5 λεπτά. Βλέπετε εδώ, κάνεις πλίτσι και μπαίνεις στη θάλασσα. Εγώ είμαι έτσι, δεν μπορώ ακόμα να ξυπνήσω. Ναι, βλέπετε τώρα, κοιμηθήκαμε κατά τις 4 εντωμεταξύ χθες, γιατί είχαμε κάτσει και μιλάγαμε με τη Βάλια. Η Κατρίνα κοιμότανε ξύπνηγε και συμμετείχε. Το εσπρεσάκι μου. Θέλω να δείτε πόσα τρελή είναι η Κατρίνα που μας φτιάχνει εδώ πέρα πρωινά. Φρουτάκια. Θέλω να σου πω ότι το τσουρέκι είναι vegan. Τι εννοούμε vegan? Είναι εννοώ ότι δεν έχει αυγά. Είναι με κολοκύθα. Εντάξει, όχι, φάει μια μπουκιά και κάνε να δω την αντίδρασή σου στην κάμερα. Έλα, φάει μια μπουκιά. Κατάλαβες τώρα, θα παραγγείλουμε να φάμε. Όχι, δοκίμασε.
κάνεις ψέματα, επειδή σου είπα ότι είναι vegan. Mm-mm. Αν δεν μου το έλεγε, ναι, δεν το καταλάβαινα. Ευχαριστώ. Όχι, δεν το καταλάβαινα. Δεν είναι πολύ νόστιμο. Mm. Δεν είναι πολύ αφράτο. Mm. Τερκενλής δεν είναι. Είναι τερκενλής. Τι? Πυρόψωμο. Και δείξ' το, δεν με νοιάζει. Δείξ' το, δείξ' το, δείξ' το, δείξ' το. Σκάσα μωρή τσάντα λίγα. Με βασιλικό για ρεμ και βιώσιμο. Και αφού φάγαμε τώρα το πρωινό, εμένα το δωμάτιό μου είναι εδώ. Outfit of the day. Με σαγιονάρα και διάφορες αποχρώσεις του ροζ μοβ. Και wow. Παιδιά, δείτε εδώ τι ωραία που είναι. Είναι τέλεια αυτή η παραλία. Τέλεια. Και μας έχει κάνει και ωραίο καιρό, δηλαδή έχει ζέστη, φυσάει και λίγο. Βλέπετε εδώ λίγο. Παιδιά, μόλις γυρίσαμε από τη βόλτα μας. Πήγαμε σούπερ μάρκετ, πήραμε πάρα πολλά πράγματα. Μετά πήγαμε φαρμακείο, πήραμε επίσης πάρα πολλά άχρηστα πράγματα. Άχρηστα πράγματα το αντιλιακό προσώπου δεν το λες. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το αντιλιακό μας και να πάμε. Α, μόλις είπα να πάμε, συνέφιασε. Να, ποιος είναι ο γρουσούς, δηλαδή. Και θα πηγαίναμε στη θάλασσα. Ωρε! Φίλιππε, δεν το πιστεύω ότι έφερες τη σκοτεινιά. Αγάπη μου, κοίτα! Στο Θεό, πήγα να βγω και φώτισε. Mm. Τώρα ξέρεις τι βίντεο θα τραβήξεις. Λοιπόν, αγαπητοί subscribers του Φίλιππ, σε λίγο θα δείτε τον Φίλιππο να φουσκώνει το σαπ. Α, όχι, δεν θα γίνει αυτό. Θα το φουσκώσω με το στόμα. Όχι ρε παιδί μου, με τρόμπα. Α, με τρόμπα, εντάξει. Θα το πατάς φλούπου, 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 φλούπου. Θα το κάνουμε κι εμείς αυτό. Όχι. Ρε, δεν είναι... Καλά, περνάμε ήδη τέλεια όμως. Πώς γίνεται αυτό? Δεν έφερες και τον Νίκο με την κάμερα. Θα ερχόταν και ο Νίκος με την κάμερα εδώ. Α, τι όμορφο. Η τρομπίτσα. Καμία τέτοια περίπτωση. Γιατί... Το χρώμα μου. Μπράβο αγάπη μου, πού είναι το χρωματάκι σου μωρό μου, φούσκωσέ το εσύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Φουσκώνει ρε. Α, θα πάει να πιει λίγο καφέ, ναι μωρό μου. Να το. Κατρίνα, έτσι. Μα δεν είναι διακοπές αυτές αγάπη, αυτό είναι ο εφιάλτης μου. Είναι εφιάλτης, όταν εφιάλτη αυτή τη στιγμή. Φούσκωσε ήδη παιδί μου, το ένα τρίτο έχει γίνει. Τα νεύρα μου είναι φουσκωμένα, δεν είναι το σαπ, τα νεύρα μου. Σαπ. Έλα, λίγο ακόμα, ναι, ναι. Η τσάνταλη, παιδί μου, δίνει οδηγίες, δεν κάνει τίποτα. Δύο όμορφα κορίτσια φουσκώνουν ένα σαπ. Έλα, βάλε, έλα, ας κάνει κάτι και η Κατρίνα, τι χρειάζεται να φτιάχνει καφέ μόνο. Για να δούμε. Ωραία, έλα, φέρε. Φύγε εσύ από εδώ. Σκέφτομαι ότι είναι το κεφάλι της Κατρίνας αυτή τη στιγμή. Μπορείς. Τι ωραία που λέει το αγάπη. Κάτσε πάνω από την τρόπα. Μπορείς. Έχει περάσει λίγη ώρα, κοιτάξτε τι ωραία και ήρεμα που είναι. Το βλέπετε λίγο εδώ την ηρεμία. Α, εκεί κάτω είναι τα κορίτσια που μόλις πιάσανε το σαπ. Τα βλέπετε? Να τα... Ωραία, μας χαιρετάνε. Είμαστε εδώ και μία ώρα σίγουρα με τη Βάλια μέσα στη θάλασσα. Απλά, αν ήταν εδώ ο Δημήτρης, η Σοφία, η Βενετία, η Ζωή, θα ξέρανε ότι αυτό είναι content για το vlog. Και θα είχαν πάρει την κάμερα και θα το είχαν τραβήξει. Να πηγούμε. Ναι, μα αυτό είναι το vlog, αγάπη. Να, τώρα, ναι, δεν, η Κατρίνα δεν το τράβηξε αυτό. Αρρώστησα. Γιατί δεν γνωρίζει από... Αυτό είναι πια τσίσα. Content YouTube. Θα έχουν ανέβει όμως φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram. Να μπείτε, να το δείτε. Δεν τα σπάς αγάπη, σήκω. Μπράβο.
Να ξέρεις ότι είχε χινούς από κάτω. Είχε χινούς. Ναι. Μάλλον θα βρέξει επίσης. Δείτε λίγο τον ουρανό. Κοιτάξτε τι έκανε η Κατρίνα με τα χεράκια της. Και σαλάτα. Χρυσοχέρα αυτό το κορίτσι. Η Κατρίνα, η Κατρίνα. Εσύ θέλω να φας τα γεμιστά που γκρινιάζεις ότι τα γεμιστά τρώγονται μόνο με κιμά. Και πραγματικά θέλω να μου πεις. Τι είναι vegetarian? Είναι ένα κλασικό ελληνικό παραδοσιακό vegan φαγητό. Πολύ ωραία. Όχι, όχι, δοκίμασε λίγο γεμιστό. Ναι, θέλω θέλει να, να είναι θέλω live on θέλω tape. Θέλω να δω live on tape την αντίδραση και του Φίλιππου. Η αντίδραση είναι σπούντι. Τη δικιά μου είσαι ψεύτης γιατί έφαγες πατάτα. Ρε, εγώ τα λατρεύω το γεμιστό. Βάλε. Άντε τώρα. Άντε παιδιά, καλή μας όρεξη. Ξεκίνησε να βρέχει. Δεν μεταξύ, 2-2 στις διακοπές και στη Σαντορίνη έβρεχε και τώρα εδώ στη Χαλκιδική πιστεύετε. Με θέλει. Μπόρα είναι, θα περάσει. Μπόρα είναι, θα περάσει. Και μετά τη βροχή τι έρχεται, Κατρίνα μου? Το ουράνιο τόξο. Έρχεται το ουράνιο το τόξο. Πόσο σημαδιακό για τη ζωή είναι αυτό? Όχι, να δει ο κόσμος ότι με μουτζώνεις. Πόσο σημαδιακό για την ανθρώπινη ύπαρξη είναι αυτό? Ότι μετά τη βροχή έρχεται το ουράνιο τόξο. Συμφωνείς? Κλείσε σε παρακαλώ αυτή την κάμερα να κάνουμε διακοπές σαν άνθρωποι. Παιδιά, δείτε εδώ τι ωραία που είναι. Στα νησιά δηλαδή και γενικά πάντα η καλύτερη μου ώρα είναι όταν πέφτει ο ήλιος, που έτσι είναι τέλεια και μετά ας πούμε φεύγεις από τη θάλασσα και πας σε ένα ταβερνάκι και τρως. Γράψτε με εδώ κάτω στα σχόλια όσοι συμφωνείτε ότι όταν πέφτει ο ήλιος το καλοκαίρι είναι η καλύτερη ώρα του κόσμου. Εν τω μεταξύ από το γυαλί μου, γιατί γίνονται όλα λίγο πιο ροζ με το γυαλί, φαίνονται όλα λίγο πιο έντονα, είναι λίγο καλύτερα φορώντας το γυαλί. Μπορείς λίγο για ένα δευτερόλεπτο, για 10 βασικά να μην μιλήσεις, γιατί προσπαθώ να βγάλω ένα story να ακούγεται το κύμα της θάλασσας και ακούγεται μόνο η φωνή. Αγάπη μου, δεν ακούγεται μόνο η φωνή μου, έχει δίπλα beach bar. Θα πεις και στο beach bar να ησυχάσει. Δεν ακούγεται τόσο το beach bar. Το δεν ακούγεται τόσο το beach bar. Θα τη λένε ξινούλα στο σχόλιο, δεν θα φταίω εγώ. Θα τα αφήσω όλα αυτά μέσα. Παιδιά, μην τη λέτε ξινούλα την Κατρίνα στα σχόλια. Είναι. Έχετε δίκιο. Αλλά μην τη λέτε. Θα διαβάζει όλο και θα σας απαντήσει από το προφίλ της. Γιατί με λες ξινούλα? Δεν σε λέω εγώ. Βλέπω τα σχόλια που ήδη γράφουν από κάτω. Δεν με λένε ξινούλα. Όχι, ποτέ. Για σένα λουλούδι μου δεν λένε τίποτα. Λένε απλά να χωρίσεις με τον Πέτρο για να τον πάρουνε. Δεν θέλουν κάτι άλλο. Όλα αυτά που σκέφτεσαι. Να σου πω κάτι. Τώρα κάνω πλάνα, αγάπη μου, λίγο ηρεμία για το YouTube. Θα ήθελα λίγο να μην μιλάς. Δεν φοβάσαι. Έλα, μπράβο. Τι θες να κάνουμε? Θέλεις να λύσουμε τα προβλήματα των ανθρώπων? Θέλεις να τους προτείνουμε? Τώρα εδώ θα λύσουμε. Όχι, παιδάκι. Τι είναι αυτά που κάνεις που ρωτάς να σε ρωτάνε και απαντάμε? Ερωτικά. Δεν μπορεί να είναι κάτι λίγο πιο πρωτότυπο? Όλοι οικουμενικά κάνουμε. Τι θέλεις να κάνουμε, μωρό μου? Ό,τι θέλεις εσύ. Τι να λύσουμε, μωρό, τα οικονομικά της χώρας? Μακάρι να μπορούσαμε. Μακάρι να μπορούσαμε. Αχ, είναι το όνειρο για βουτιά, ε. Πω, τώρα είναι όνειρο. Και εδώ έχουν βάλει αυτά εδώ τα σαν σακιά που είναι για να μπαίνει στη θάλασσα, γιατί η θάλασσα έχει λίγο κάτι σαν έτσι, αυτά τα φύκια τα... Είμαστε έτοιμοι τώρα, γιατί αυτή είναι η ζωή. Γιατί η Βάλια μας έχει πρίξει από το πρωί να κάνω οι... 2 κατσίδες γαλλικές, δεν μπορώ άλλο. Αλλά ξέρεις τι κάναμε, αποφασίσαμε να μην σου κάνουμε γαλλικές. Θα πάμε μία πίστα παραπέρα. Θα ψαροκόκαλο. Βρήκα εγώ ένα tutorial στο YouTube που είναι για ψαροκόκαλο. Της Μελίτα Τσουγκουτζίδου, δεν ξέρω πώς τη λένε, Νάτινα.
η οποία έχει 268.000 views, είχε ανεβάσει βίντεο για ψαροκόκαλο πριν 7 χρόνια, καταλαβαίνετε, τότε δεν υπήρχε τίποτα. Στήσε. Πάρα. Έλα. Μα ακούμε την κυρία Μελίτα. Τραβάω. Χωρίζουμε τα μαλλιά σε δύο μέρη. Ναι. Και ξεκινάμε να κάνουμε ένα απλό. Κάτσε, κάτσε, τρέχει κυρία, τρέχει. Τώρα μιλάμε για υψηλή κομμωτική, high level. Πλέκουμε τώρα, Φίλιππε, πλέκουμε! Ρε, δεν γίνεται! Τι κάνεις, βρε παιδί μου! Αυτό δεν είναι πλεξιδάκι που κάνεις εσύ! Ησύχασε που είσαι και γνώμη! Πού το βάζουμε, πάνω ή κάτω? Όχι, όχι, όχι! Όχι! Ποιος κέρδισε? Εδώ! Είναι η δική μου μεριά, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μία πρόταση στην κομμωτική. Όπως σαν να την έχουν βαρέσει με τηγάνι. Και από εδώ, καλά και εσένα Κατρίνα δεν είναι να πεις. Και η Κατρίνα έχει κάνει αυτό. Γράψτε εδώ κάτω στα σχόλια. Ποιος έκανε καλύτερη... Πώς το έχω ξεκινήσει. Ναι, βρε μωρό μου. Στεφανάκι. Στεφανάκι. Άλλη γάτα είναι αυτή. Κάτσε να τις φέρω λίγο. Έχει μωρά. Τέλος πάντων, όλα καλά. Πήγαμε και πήραμε γατοτροφή το πρωί, βεβαίως. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ. Νάτι! Ήρθε! Όλη μέρα δεν ερχόσουν και τώρα που ήρθε η τροφή ήρθες. Πάρτι τα γατάκια τα καλά. Φωνάξτε και τα ξαδέρφια σας. Μαλάκα η πουτάνα αυτή όμως. Όλη μέρα δεν είχε εμφανιστεί. Μην τη βρίζει. Και θες να έρθεις και στην Αθήνα. Έχω γατάκια θηλυκά στο Little Shelter. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά σου. Πάμε λίγο το cross promo. Πολλοί φεύγουν διακοπές και κανένας δεν υιοθετεί τέτοια εποχή. Όντως. Δεν καταλαβαίνεις τον πόνο μου, ναι. Το καλοκαίρι δεν υιοθετεί κανείς. Δεν κουνιέται τίποτα. Γιατί φίλοι, ρε μαλάκα. Μόνο φέρνουν, δεν παίρνουν. Παιδιά, σας το έχω πει σε εκατομμύρια vlogs. Εδώ από κάτω θα υπάρχει το Little Shelter. Άμα ενδιαφέρεστε να υιοθετήσετε ένα γατάκι ή ένα σκυλάκι υπεύθυνα, μπορείτε να μπείτε στο Little Shelter και να του στείλετε να δείτε τις φωτογραφίες ναι, που υπάρχουν. Εσένα δεν τα λες αυτά. Να πάρεις παρέα στο ρου. Ναι, εγώ αυτό θέλω να πάρω. Γεια σου. Θα έρθεις να κάνεις παρέα με το ρου. Για να δούμε εδώ τώρα τι υπάρχει στο Little Shelter. Εδώ. Είναι αυτά και τα δύο κοριτσάκια. Το ένα βλέπει λίγο από το ένα μάτι, αλλά βλέπουν και από τα δύο. Ψυχουλάκια μου. Ναι, είναι πολύ καλές. Είναι πολύ χαδιάρικα. Αυτά ήρθαν άρρωστα σε πολύ χαλιά κατάσταση και θα έμεναν τυφλά, αλλά τα φροντίσαμε. Δώσαμε παιδάκι θεραπείες. Μου, καλά, πόσο παιχνιδιάρικο. Μόνο παιχνίδι θέλει. Οι οποίες έχουν γίνει κολλητές φίλες, ε. Αλήθεια. Mm. Άρα μήπως πρέπει κάποιος να τις πάρει μαζί. Ναι, εδώ δεν παίρνουν ούτε τη μία. Κοίτα, 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 κοίτα. Δες. Συγχρονισμένη κολύμβηση. Συγχρονισμένη κολύμβηση. Έχω αυτό το οποίο θα είναι πολύ καλύτερα σε λίγο καιρό. Αγάπη μου μικρή, αγάπη μου μικρή. Αυτό, να το, να το. Καλά, αυτή δεν παίζεται. Ξέρεις τι καλή που είναι. Δες εδώ κατάσταση, κοίτα εδώ, κοίτα, 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 κάνει, μητάκι. Δεν υπάρχει πιο καλή γάτα από τη Σάντι. Πόσο είναι, μεγάλο είναι αυτό. Η Σάντι είναι 2 χρονών, στηρωμένη, έτοιμη την έχουμε. Κοίτα. Oh no, αυτό εδώ τι είναι. Τιγρέ. Καφέ τιγρέ κορίτσι. Τέρας φαίνεται. Αυτό νομίζω... αυτά είναι όλα λούτρινα. Ναι, ψεύτικα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά παιδιά στο Little Shelter γενικά έχει κάτι γατάκια σκυλάκια το οποίο είναι σαν αληθινά αλλά είναι λούτρινα. Είναι φανταστικό αυτό. Υπέροχα. Και άμα θέλετε έχουμε και ένα σοκολατή ντόπερμαν. Έχουμε και σοκολατή ντόπερμαν παιδιά. Τον τσόκο μου. Νάτος, νάτος, κοίτα τον. Συγγνώμη, παράλληλα όσο η Κατρίνα αυτό η άλλη προσπαθεί ακόμα να κάνει κοτσίδες μόνη της. Κοίτα, κοίτα με το τίκ του. Τον έχω δει μωρέ Κατρίνα που τον έχεις ανεβάσει. Δεν τον παίρνει κανείς. Ξέρεις τι καλός. Γιατί το κουκλάκι στη βόλτα μου. Πάει τσίκι τσίκι και σε περιμένει να κοιτάει και κοιτάει που είσαι. Μόνο αγκαλιά θέλει. Είναι υπέροχος, Πω πω πω. Και έρχεται τύπου... Όχι, όχι, αγκαλιά. Επιθετικά γιατί δεν με αγκαλιάζεις. Μόνο αγκαλίτσα θέλει. Είναι φανταστικός. Φυλάκια, αγκαλίτσες. Κανένα δεν τον παίρνει. Γιατί ρε παιδιά. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι πληρώνουν για σοκολατένια ντόπερμαν και εμείς σας τον έχουμε εδώ. Εξαιρετικό, έτοιμο. Κουκλάκι, όμορφο. Σχεδόν εκπαιδευμένο. Δηλαδή, γλιτώνεται όλο αυτό του κουταβιού. Τα πιπί, κακά, αυτό. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα.
Χθες το vlog κόπηκε κάπως απότομα, δεν κάναμε τίποτα, μην φανταστείτε. Ξεκινήσαμε να δούμε τη νέα σεζόν Elite που βγήκε, εντάξει δεν υπάρχει. Και τα κρεβάτια. Λοιπόν, ήρθε το toast, είναι με πατάτες τηγανιτές και πήρα να φάω και ένα γιαούρτι το οποίο έχει μέσα όλα τα φρούτα του κόσμου. Κατρίνα! Κορίτσια είναι μέσα, εγώ έχω αράξει εδώ. Πιστεύω ότι μου βγαίνει όλη η κούραση γιατί τις τελευταίες εβδομάδες, όπως σας είπα, γινότανε της μουρλής με τη δουλειά, με το καλό μεσημεράκι, με όλα αυτά. Οπότε τώρα νομίζω ότι ο οργανισμός μου απλά έχει καταλάβει ότι ξεκουράζεται και απλά έχει κάνει ένα έτσι. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο για το θέμα διακοπές, γιατί ας πούμε πριν κάποια χρόνια αν εγώ περνούσα έτσι διακοπές θα είχα πάθει τρέλα, θα γκρίνιαζα, θα έλεγα δεν γίνεται, θέλω να κάνω πράγματα και τέτοια, δηλαδή είχα πάρα πολύ αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, το Παναγία μου θέλω συνέχεια να κάνω πράγματα, να αυτό, να ακόμα και στις διακοπές. Τώρα όσο μεγαλώνω ας πούμε αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν και αυτές αυτού του στυλ διακοπές που απλά αράζεις τη ζωή σου και είναι τέλειο κι αυτό. Εσάς ας πούμε τι διακοπές σας αρέσει να κάνετε? Σας αρέσουν ας πούμε οι διακοπές που ξεκουράζεστε, αράζετε όλη μέρα κτλ? Ή σας αρέσουν οι διακοπές που πάτε ξέρω εγώ εξερευνείτε τα πράγματα, πάτε σε παραλίες? Εμένα νομίζω μου αρέσουν και τα δύο είδη διακοπών. Είναι ανάλογα την περίπτωση, δηλαδή τώρα που ξεκουράστηκα και μετά που θα ξαναφύγω, δηλαδή έχουμε πολλά vlogs όλο το καλοκαίρι. Θέλω να είστε έτοιμοι για τα vlogs του καλοκαιριού. Έχω επιλέξει κάποιες διακοπές οι οποίες ξέρω ότι θα είναι party, δηλαδή με το Δημήτρη, το Μπορφ. Έχουμε κλείσει κάποιες διακοπές που ξέρω ότι θα πεθάνουμε ας πούμε. Θα είναι όλη μέρα ποτά, party, αυτά, ξενύχτια, θα είμαστε σαν σαρδέλες έτσι. Έχω κλείσει μετά κάποιες άλλες διακοπές με τη Μέρη και την Τωρέτα που θα αράζουμε απλά. Δεν θα βγαίνουμε, αλλά ξέρεις, θα πηγαίνουμε σε παραλίες και αυτά. Εσάς, ας πούμε, τι διακοπές σας αρέσουν, αυτό θέλω να μου πείτε. Ποιοι τύποι διακοπών είστε? Έχω έρθει να φάω μόνος μου γιατί οι άλλες οι γαϊδάρες βαριόντουσαν. Και να σας πω κάτι, θα σας μιλήσω μετά γιατί τώρα με βλέπει ο κόσμος. Αλλά πρέπει να πενεχοποιήσουμε αυτό να πηγαίνουμε κάπου μόνοι μας γιατί γαμάει. Στην αρχή ήταν λίγο περίεργο, δεν ξέρω αν έχετε πάει πουθενά, ξέρετε, έτσι κάπως μόνοι σας, είτε διακοπές, είτε για φαγητό, είτε σινεμά. Εγώ το έχω κάνει νομίζω άλλες 2-3 φορές. Ξέρω εγώ, στην Αγγλία είχα πάει για καφέ μόνος μου, για να διαβάσω κιόλας κτλ. Και ενώ στην αρχή ήμουν λίγο, είμαι μόνος, είναι λίγο περίεργο. Μετά ήμουν σε φάση μαλάκα, είναι τέλειο, έκανα εκεί τις δουλίτσες μου. Σκέφτηκα λίγο τα δικά μου, έφεγα το φαγητό μου, γύρισα. Ωραία η φάση! Παιδιά καλημέρα! Έχουμε ξυπνήσει πριν λίγη ώρα, έχουμε κάνει έτσι λίγο μια βουτιά στην θάλασσα, έχουμε πιει καφέ, έχουμε φάει πρωινό και τώρα είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά για την έτσι επιστροφή μας. Παιδί μου! Κοιτάξτε πόσο καλή είναι! Παιδί μου! Τι είναι? Μην είσαι καριόλα! Την ονομάσαμε Γιόλα. Από το καριόλα. Και αν δεν ήταν εδώ στην Χαλκιδική θα την είχα πάρει μαζί μου στο σπίτι. Παιδιά ξεκουραστήκαμε πάρα πολύ. Εγώ κοιμήθηκα 10 ώρες περίπου και νιώθω την απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση. Την απόλυτη. Δεν έχουμε κάνει τίποτα αυτές τις μέρες. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά τι σκατά vlog ήταν αυτό. Αλλά δεν γινόταν κιόλας γιατί πραγματικά είχαμε έρθει όλοι με mood ότι απλά θα ξεκουραστούμε και θα αράξουμε γιατί μας περιμένει μία εβδομάδα ζόρικη. Οχ! Έχω φάει μεταξύ τον κόλο μου αυτές τις μέρες. Μιλάμε. Ξέχασα να σας το πω αυτό. Τελειώσαμε το Elite όλη την τέταρτη σεζόν και ναι, πρέπει λίγο να συζητήσουμε. Δεν θέλω να κάνουμε spoil εδώ κάτω στα σχόλια, αλλά πρέπει λίγο να το συζητήσουμε λίγο. Έχω κάποιες απορίες. Αυτοί που φύγανε στο τέλος,
Όχι που πεθάνανε, που φύγανε ας πούμε. Θα είναι στην πέμπτη σεζόν. Ας μιλήσουμε συνθηματικά. Μη γράψετε ονόματα. Θα είναι στην πέμπτη σεζόν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Γιατί δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι, ας τα πούμε στο Instagram πιστεύω καλύτερα. Γιατί δεν μπορούμε τώρα να... Θα κάνουμε spoilers στους άλλους και δεν θέλω να είμαστε αυτό το κανάλι εδώ πέρα. Παιδιά επίσης. Έχουμε ξεχάσει να πούμε ότι φτάσαμε 90.000! Φτάσαμε 90.000 ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω ότι είμαστε 90.000 άνθρωποι εδώ πέρα. Τι σκατά κάνετε κι εσείς εδώ, κανείς δεν ξέρει. Μπράβο σας! Δηλαδή είμαστε 10.000 μακριά από την πλακέτα. Καταλαβαίνετε ότι όταν φτάσουμε 100.000 πρέπει να κατέβουμε στο Σύνταγμα, να κάνουμε μια παρέλαση, να κάνουμε μια πορεία, να φωνάζουμε, να χειροκροτάμε, να χορεύουμε, να κατέβουμε γυμνοί. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν ξέρω. Τι λέτε να κάνουμε σε 100.000, αυτό είναι ένα ωραίο θέμα για να συζητήσουμε. Τι πιστεύετε να κάνουμε σε 100.000, για πείτε εδώ από κάτω στα σχόλια. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, έτσι ένα μεγάλο giveaway. Τώρα με τη συνθήκη αυτή που έχουμε, με ό,τι έχουμε θα πορευτούμε. Πείτε καμιά ιδέα μας, ας έρθει έτσι κάτι καλό. Λοιπόν παιδιά, ντύθηκα. Βάλια μου, τι κεφάτο κορίτσι είσαι εσύ σήμερα. Τη διάθεση είναι αυτή για ζωή. Αυτό, τσακίρ και έφυση. Γιατί αγάπη μου είσαι έτσι μες στα νεύρα. Δεν έχω νεύρα. Τι? Τι είπατε? Πώς είπατε? Τι? Όμορφη όμως. Ευχαριστώ. Παρόλα τα νεύρα μαυρισμένη. Όμορφη. Μαυρισμένη, πάρα πολύ γκάγκανο. Και με τα σκουπίδια δίπλα, ωραίο. Πάρα πολύ χάλια αυτό το πλάνο. Όχι, τώρα σου έχω κάνει κοντινό. Α, τώρα ικανοποιήθηκα. Τα νεύρα θέλω να δείτε, τις βάλες στα μάτια τα νεύρα. Φαίνεται. Ναι, φαίνεται. Και εδώ η Κατρίνα μιλάει στο τηλέφωνο με τον Αντρέα. Φεύγουμε, Κατρινάκι. Καθόλου δεν θέλω. Αυτό ήτανε. Καθόλου δεν μου αρέσει αυτό που μου λες. Ούτε εμένα μου αρέσει καθόλου. Θέλω να μείνουμε εδώ. Και μέχρι το Σεπτέμβρη. Ωραία, θες να μείνουμε. Ωραία. Τελικά θα μείνουμε μέχρι το Σεπτέμβρη εδώ. Α, πάω πάνω να διάσω τα πράγματα. Ναι. Α, εντάξει. Ωραία. Α, φιλάκι. Yeah. Γεια στο θάλασσα. Είμαστε ακόμα στην κίνηση, η ώρα είναι 7 και 4. Ξεκινήσαμε στις 5 παρά και θέλουμε ακόμα 34 λεπτά. Κανόνες τώρα επειδή μιλάς να χάσουμε το GPS. Όχι, όχι, το βλέπω. Βλέπεις τη λέει πίνακα εδώ. Α, μισό λεπτό να σας δείξω. Τσάνταλι. Πάμε τώρα λίγο στην εταιρεία της κοπέλας για να κατουρίσουμε. Και μετά τρέχουμε να πάμε στο αεροδρόμιο. Δεν θα πάμε τελικά ποτέ. Η Βάλια πίσω λιπόθυμη. Εδώ, το κάψε. Εδώ. Μπέλ, μοβ. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Προσέχω, αγάπη μου. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Ρε Φίλιππε. Παιδιά, εντάξει, όλα καλά. Είμαστε στο αεροδρόμιο. Έχουμε καθυστέρηση προς το παρόν μισή ώρα. Περιμένουμε, περιμένουμε. Τρώμε σαν τα γουρούνια χωρίς λόγο. Μπουγάτσα, παιδιά, Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη, εσύ δεν είπες πριν από λίγο ότι ρε μαλάκα θα γίνουμε βόδια. Τι τρώμε? Διαπίστωση έκανα. Α, εντάξει, αυτό. Όλα πολύ καλά. Είμαστε σόι και ασφαλείς. Θα δούμε τώρα. Γεια σας! Τι νέα? Ποιος ξέχασε να τραβήξει από το αεροπλάνο πλάνα? Εγώ! Για αλήθεια τώρα, έχω φτάσει σπίτι, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω τώρα έτσι και ένα mini story time. Απλά δεν ξέρω πού να βάλω την κάμερα γιατί είμαι και γυμνός. Εν τω μεταξύ, κλαίω με κάποιους που μου γράφουν εδώ στα σχόλια μας. Έχεις δείξει και το βρακί σου, Φίλιππε, τι άλλο μένει. Κλαίω, σας αγαπώ. Λοιπόν, είχαμε έτσι μια φασαρία στο αεροδρόμιο, γι' αυτό δεν τράβηξα κιόλας και τίποτα. Εμείς ήρθαμε με ένα backpack, ωραία, και μια βαλίτσα, καταλάβατε, μικρή αεροπλάνο, cabin cage, δεν ξέρω. Αυτή. Οπότε έτσι με αυτά ήρθαμε, το εισιτήριο είχαμε κλείσει και για να γυρίσουμε. Και αυτή ήταν μια εκεί κοπέλα, η οποία μας είπε ότι με το εισιτήριό μας γράφει ότι μόνο ένα πρέπει να έχουμε, ή το βαλιτσάκι ή την τσάντα. Και της εξηγούσαμε ότι είναι το ίδιο εισιτήριο που, με το οποίο ήρθαμε και ότι τι μας λέτε ας πούμε, αφού με αυτό ήρθαμε πριν δύο μέρες. Αυτή κάπως ήταν έτσι λίγο, είχε και τα νεύρα της να πει στη γυναίκα, είχε τα νεύρα της, είχε και κάποιο ύφος και αυτή και μας την είπε λίγο ότι τύπου να προσέχετε τι
κλείνεται και αυτά. Και έγινε εκεί μια μανούρα. Δεν πρέπει να έρθει ο ηλεκτρολόγο εδώ να. Ναι, 700 πράγματα σκέφτομαι ταυτόχρονα. Και μετά είχα και τη Βάλια, η οποία φοβάται το αεροπλάνο. Τη κρατούσα το χέρι. Ατατά. Μουρουρού. Ήρθα, μα πήρε ο Πέτρο, γυρίσαμε σπίτια μα, έκανα τον μπάνιο μου και λέω. Πρέπει να κλείσω το vlog. Να σα δείξω το παιδί μου το καλό, το οποίο είναι το πιο όμορφο παιδί του κόσμου. Ρου. Έλα αγάπη μου. Να σας πω παιδιά ότι ο Ρου ήταν, εν τω μεταξύ λες και με ρωτήσατε. Ναι, ένιωσα όμως λες και με σαν να με ρωτάτε, ας πούμε. Το Σάββατο ήρθε η μάνα μου και είδε το Ρου και την Κυριακή ήρθε ο Πέτρος ο φίλος μου καλός και είδε το γατί και το φρόντισε λίγο και αυτό και σήμερα είναι τη Δευτέρα και ήρθα. Αλλά εσείς βλέπετε το βίντεο, το έχω ανεβάσει Παρασκευή λοιπόν παιδιά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε like, subscribe. Έχουμε φτάσει 90.000 παιδιά, λίγο θέλουμε, λίγο. Στείλτε αυτό το βίντεο σε φίλους, γνωστούς σας, συγγενείς, τη μαμά σας, οι μαμάδες, μπαμπάδες, παιδιά, ξαδέρφια, να κάνουν subscribe. Αν δεν σας αρέσει αυτό το βίντεο, στείλτε ένα άλλο βίντεο, στείλτε το αγαπημένο σας βίντεο δικό μου, αλλά το αγαπημένο σας βίντεο. Λοιπόν παιδιά, αυτά. Γεια σας!